πρόχαστο μια δικαιολογία και θα έρθω να σε πω. Μην πεις στη μητέρα μου τίποτα, αφορά τη Ροξάνη. Μην μιλήσεις κανέναν. Κοίτα ποιος μιλάει. Εσύ που έκανες τα τέρατα στον Αρώνη και κατέστρεψες την κόρη του. Η Λιάνα δηλαδή δεν ήταν αθώα όταν έστεινες όλο αυτό το κόλπο για να την τρελάνουμε. Εσύ μου κάνεις μαθήματα ηθικής, μαλάκα. Εγώ το έχω σκυλομετανιώσει και το ξέρεις. Ωραία. Κι εγώ μετά από κάνα τρίμηνο μπορεί να το σκυλομετανιώσω. Πολύ γλώσσα βγάζεις τώρα τελευταία. Δεν σε αναγνωρίζω. Και τι να κάνω, να κάθομαι να σ' ανέχομαι να μου ταχώνεις. Είμαι ερωτευμένη και μου την αίσθησε. Κάπως πρέπει να το πληρώσει. Πρόσεξε πολύ καλά, γιατί ο Έκτορας γνωρίζει πάρα πολλά και θα έχεις μπλεξίματα. Καλά, σε μια τέτοια περίπτωση δεν νομίζω να είμαι η μόνη που θα έχει προβλήματα. Δεν είμαι εγώ αυτή. Αγάπη μου, ξέρω ότι έχεις θυμώσει μαζί μου γιατί σου έβαλα τις φωνές και δεν έχεις συνηθίσει από μένα να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά σου ζήτησα τόσες φορές συγγνώμη. Τι άλλο πρέπει να κάνω κι εγώ για να με συγχωρέσεις? Τι άλλο πρέπει να κάνω για να ξαναγίνεις το κοριτσάκι μου, ε, η Μαρία μου? Έχουμε ο ένας τον άλλον. Το ξέρεις αυτό, έτσι δεν είναι? Εγώ έχω την οψικά μου. Εσένα δεν σε γνωρίζω.